Ο δίκαιος Ιώβ καταγόταν από την χώρα Αυσίτιδα, που βρισκόταν μεταξύ της Ιουδαίας και της Αραβίας, και ήταν ιός του Ζαρέθ και της Βασόρας. Προφήτησε επί 40 χρόνια, ακμάσε περί το 1900 π.Χ., κατ' άλλους 1400 π.Χ. Παρά τα μυθώδη πλούτη του, ήταν θεοσεβής, δίκαιος, ευθύς και άμεμπτος. Κατά παραχώρηση Θεού για να τον δοκιμάσει, πειράχθηκε από τον Σατανά και απόλεσε πλούτο και κάθε αγαπημένο του πρόσωπο πλην τη συζύγου του. Αυτός δε ο ίδιος προσβλήθηκε από βαρύτατη μορφή λέπρας. Λόγω αυτού εξήλθε της πόλεως και διερχόταν το υπόλοιπο του βίου του μέσα σε σπήλαιο, προσευχόμενος και ξύνοντας τις πληγές του για ανακούφιση. Ούτε οι παροτρύνσεις της συζύγου και των φίλων του στάθηκαν ικανές να τον απομακρύνουν από το Θεό. Όταν δε τον επισκέφθηκε η σύζυγός του και γεμάτη θυμό του είπε «Μέχρι πότε θα υπομένεις λέγοντας «Ιδού θα περιμένω λίγο ακόμη χρόνο και ελπίζω ότι θα απαλλαγώ της καταστάσεώς μου»? Ιδού η μνήμη σου εξέλιπε από τη γη, διότι οι οίκοι θυγατέρες σου, οι επώδυνοι, αυτοί καρποί της κοιλίας μου εξαφανίστηκαν. Μάται ακοπίασε για να τους μεγαλώσω. Εσύ δε ο ίδιος κάθεσαι επάνω σε σάπια απορρίμματα. Διερχόμενος, όχι μόνο τις ημέρες, αλλά και τις νύχτες το ύπεθρο. Εγώ δε περιπλανιέμαι ως μια υπηρέτρια, μεταβαίνους από τον ένα τόπο στον άλλον και από τη μία οικία στην άλλη, και περιμένω πότε να δεις ο ήλιος για να αναπαυθώ από τους σωματικούς κόπους και τις ψυχικές οδύνες, οι οποίες σήμερα με περισφύγουν. Πες λοιπόν λόγο κατά του Κυρίου και πέθανε. Αυτός, αφού άκουσε με τη συνήθη πραότητα τους πικρούς αυτούς λόγους της συζύγου του, με μεγάλη θλίψη απάντησε προς αυτήν. «Γιατί ομίλησες έτσι ως μία από τις άφρονες γυναίκες? Αφού δέχθηκες τις τόσες καλές δωρεές από τα χέρια του Θεού, δεν θα υπομείνουμε και τις συμφορές?» Παραμένοντας έτσι και πάλι θεοσεβής και άμεμπτος. Μόνο προς στιγμήν, όταν τον επισκέφτηκαν οι τρεις φίλοι του, Ελιφάς, βασιλέας των Θεμανών, Βαλδάδ, τύρανος των Σαφχαίων, και Σαφάρ, βασιλέας των Μηναίων, οι οποίοι παρέμειναν σιωπηλοί, αφού τον συντρόφευαν επί 7 ημέρες, το ηθικό του Ιώβ κλονίστηκε, αλλά αμέσως, διαμέσου της βαθιάς πίστεώς του, ανέκτησε και πάλι αυτό. Μετά από 7 ετή υπομονή της υπεράνθρωπης αυτής δοκιμασίας, ο Θεός, ανταμείβοντας τον Ιώβ, έδωσε σε αυτόν πάλι όλα τα απολεσθέντα αγαθά και τα προσφυλή του πρόσωπα. Έζησε μετά τη δοκιμασία του επί 140 έτη και σε ηλικία 240 ετών, περί το 1650 π.Χ., κοιμήθηκε εν ειρήνη, αποτελώντας παράδειγμα υπομονής και καρτερίας. Οι άθλοι του περιγράφονται εκτενώς στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης.